Η παλιά μεγάλη δόξα της Ομόνιας, πρώην τερματοφύλακας, πρώην γυμναστής τερματοφυλάκων, ο Ανδρέας Χαρίτου, μια ζωή με το τριφύλι στο στήθος. Ανδρέα, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις έτσι, Ανδρέα, τι είδες από την καινούργια Ομόνια, από την Ομόνια που χτίζει ο Πάμπος Χριστοδούλου. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία έχεις εύκολα διαπιστώσει στη νέα Ομόνια? Παρόλο ότι από ένα και μόνο παιχνίδι που είχαμε την ευκαιρία να δούμε την Ομόνια ζωντανά, είναι δύσκολο να εξάξεις έτσι ασφαλή και απολύτα συμπεράσματα. Σωστά. Κάποια χαρακτηριστικά όμως μπορείς να τα δεις έστω και από το ένα παιχνίδι. Είδα ότι παρόλο ότι ούτε και σε αυτό το παιχνίδι δεν μπορεί να πεις ότι ήταν τέλος πάντων, ας πούμε, αυτή η βασική ενδεκάδα που θα έχει τους περισσότερους αγώνες στο πρωτάθλημα. Διαπιστώνεις και από τα δύο ημίχρονα ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές με καλή ποιότητα. Υπάρχουν επίσης ποδοσφαιριστές που έχουν ταχύτητα, ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει μια ομάδα η οποία θέλει να πρωταγωνιστεί. Διότι χωρίς ταχύτητα, η αλήθεια, πολύ δύσκολα μπορείς πλέον να ανταπεξέλθεις στους ρυθμούς και στην ποιότητα του πρωταθλήματος μας. Έχω διαπιστώσει ότι είδα και κάποιους αυτοματισμούς, οι οποίοι σίγουρα είναι αποτέλεσμα της προπόνησης. Και γενικά, βλέποντας το σύνολο των νέων ποδοσφαιριστών, η αλήθεια, αρκετούς, ίσως τους περισσότερους, ούτε καν τα ονόματα τους, η αλήθεια, δεν τα έχω μάθει. Απλά χαρακτηριστικά με τα νούμερα των φανελών τους, είδα ότι υπάρχει σίγουρα ποιότητα πολύ περισσότερη από την ποιότητα που δυστυχώς μας έχει λείψει τόσο πολύ πέρσι. Ανδρέα, τι είναι το πρώτο πράγμα στη φιλοσοφία της ομάδος που βρήκες να έχει αλλάξει από την περσινή Ομόνια στη φετινή? Εντάξει, σίγουρα ακούγοντας και δηλώσεις του προπονητή, το πρώτο πράγμα που λέει και ο ίδιος, εκτός από το ότι είναι ευχαριστημένος από το τέλος πάντων από την προετοιμασία που είχε γίνει στο εξωτερικό, είναι το πνεύμα ομαδικότητας που πρέπει να διακατέχει μια ομάδα, στο οποίο και με τις ζωές του αντιλαμβάνομαι ότι είχε τόση μεγάλη βαρύτητα. Μια ομάδα ονομάζεται ομάδα γιατί έχει. Έτσι πρέπει να έχει μάλλον ένα πνεύμα ομαδικότητας, το οποίο θα είναι τόσο έντονα μέσα στο είναι των ποδοσφαιριστών, ώστε να λειτουργούν όλοι σαν ομάδα. Και μέσα από την καλή απόδοση της ομάδας, βέβαια, θα αναδειχθεί και οι ποδοσφαιριστές που έχουν, ας πούμε, την αξία. Ναι. Άρα θεωρώ ότι το πνεύμα ομαδικότητας, αλλά και σίγουρα το πάθος, επίσης, από δήλωση του προπονητή Πέρνο, που θέλει να έχουν οι ποδοσφαιριστές του και που διαπίστωσε και ο ίδιος ότι ζητά και ο κόσμος της ομόνιας από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ναι. Δηλαδή να έχουν το πάθος. Το είδες όμως αυτά τα δύο πρώτα στοιχεία που είπες, Ανδρέα, τα είδες στο πρώτο παιχνίδι? Εντάξει, αν διαβάζεις ένα φιλικό παιχνίδι δεν μπορείς να δεις πάθος, όμως είδα από εκείνους των ποδοσφαιριστών, από τέλος πάντων μεταξύ τους χειρονομίες, ξέρω εγώ, είδα ότι υπάρχει αλληλοϋποστήριξη. Mm-hmm. Άρα είναι σημαντικό της ομαδικότητας. Είδα ότι είχα έννοια την εικόνα που θα δώσουν στον κόσμο σε αυτό το πρώτο φιλικό παιχνίδι που κατά τα ψέματα 9.000 κόσμος δεν είναι λίγος σε ένα φιλικό παιχνίδι μέσα στον Αύγουστο. Mm-hmm. Φαίνεται ότι οι παίχτες έχουν έννοια τον κόσμο και από ό,τι ξέρω τους μεταδίδεται και τι σημαίνει τι είναι ο κόσμος της Ομόνιας σε αυτούς τους νέους ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει. Βλέπουν και εικόνες, είδαν εικόνες από τις προπονήσεις, είδαν εικόνες από, τέλος πάντων, από παλιά βίντεο ίσως, που αντιλαμβάνονται το μεγαλείο του κόσμου και το πάθος του κόσμου και τη δίψα του κόσμου. Ναι. Ανδρέα, κάτι άλλο το οποίο φαίνεται ότι τουλάχιστον με το τι ακούμε και εμείς από την προετοιμασία, γιατί με ένα φιλικό ασφαλώς στην Κύπρο να δεις μια ομάδα δεν μπορείς να βγάλεις κάποια ασφαλή συμπεράσματα, αλλά φαίνεται έστω και από αυτό το πρώτο φιλικό ότι η ομάδα ψάχνει τον τρόπο να λειτουργήσει καλύτερα μεσοαμυντικά.
Άμα δεις τα τέρματα που είχαμε δεχτεί πέρσι, αντιλαμβάνεσαι ότι σίγουρα θέλει εκβάθρον αυτός ο τομέας. Βέβαια, να μην ξεχνούμε ότι ο προπονητής της ομάδας είναι ο Πάμπος Χριστοδούλου, ο οποίος σε όλες τις ομάδες που έχει δουλέψει έχει αποδείξει και έχει δώσει τέλος πάντων δείγματα γραφής ότι είναι στη φιλοσοφία του. Η πολύ δυνατή άμυνα, και δεν διαφωνώ με τούτο, πολύ δυνατή άμυνα, είναι πολύ σημαντικό μια ομάδα να μην δέχεται εύκολα τέρμα. Βέβαια, η φιλοσοφία της Ομόνιας ήταν πάντοτε ανέκαθεν επιθετική, είχε ένα αυτοπεριστικό χάρισμα. Όμως το ένα δεν μπορεί να αναιρεί το άλλο. Όμως το να έχεις μια άμυνα η οποία να δέχεται γκολ ανά πάσα στιγμή με τόσο εύκολο και εξοργιστικό τρόπο όπως ήταν πέστη, σίγουρα δεν βοηθά όσο καλή επίθεση και να έχει. Θεωρώ ότι είναι το πρώτο στοιχείο που θα έπρεπε να φτιάξει. Έτσι, και το... Βέβαια. Και θεωρώ, εντάξει, αλήθεια είπαμε ότι δεν είναι αμυνόλους τους παίχτες έτσι από κοντά και σίγουρα δεν είναι ακόμα και στο βαθμό δημότητας όλοι στον ίδιο. Από τους παίχτες που τέλος πάντων έχουν έρθει, πιστεύω και από τα ρόστερα από τα οποία μαθαίνουμε για τον κάθε ένα ξεχωριστά, πιστεύω ότι θα δέσει άμυνα και σίγουρα θα είναι ένα πολύ δυνατό όπλο για το επικείμενο πρωτάθλημα. Ναι. Αντρέα, ξεχώρισες κάποιους ποδοσφαιριστές από το πρώτο παιχνίδι το οποίο παρακολούθησες? Ξεχώρισα. Να πούμε για τους νέους, οι οποίοι αλήθεια όπως είπα στην αρχή, δεν τους ξέρεις, δεν μπορεί να τους ταυτοποιήσει όνομα και φάτσα από τις φανέλες τους τέλος πάντων. Ο νούμερο 8, ο Σοάρες, από την εντύπωση μου, είναι το όνομα του αμυντικός ο Χαφ. Αυτός μου άρεσε, φαίνεται ότι είναι έτσι τρεχαντήρι μέσα στο γέμπρο. Το νούμερο 14 που πήγε στο δεύτερο ημίχρονο, τώρα εντάξει το όνομα του δεν είμαι και σίγουρος αν είναι Αντώνια. Εκείνος έδειξε καλά χαρακτηριστικά τεχνικής, έχει έξυπνη μπάσα, είναι διαιτητικός από ότι έδειξε, έχει και ταχύτητα. Και αυτός το νούμερο, επίσης το νούμερο 21 και το νούμερο 11 μου έχουν δείξει αρκετή ποιότητα και ταχύτητα. Ναι. Άρα δηλαδή βλέπεις ότι σε αυτή την ομάδα, όπως μας είπες και στο ξεκίνημα φυσικά για να είμαστε σωστοί, το στοιχείο της ταχύτητας είναι αυτό που ξεχωρίζει. Ναι, πιστεύω ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο αν εξαιρέσουν πέρσι ένα-δυο μονάδες που είχαμε ο Χριστοφή, ξέρω εγώ για ποιον άλλο μπορώ να θυμηθώ, δεν μας έλειπε. Ναι. Άρα είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε στην φετινή Ομόνοια αυτό το πράγμα, έτσι, την ταχύτητα. Η αντιπάλη μας ή εμείς. Όχι, εννοώ να το προσέξουμε σαν ομάδα, ότι θα σίγουρα, είναι ένα στοιχείο το οποίο θα μπει σαν στην ομάδα καινούριο. Ναι, είναι ένα στοιχείο καινούριο, απαραίτητο, το οποίο η αλήθεια δεν το είχαμε πέσει. Μάλιστα. Συνολικά θα έλεγες ότι σαν μία πρώτη εκτίμηση σε άφησε ικανοποιημένο το τι είδες από την ομάδα? Παρόλο στο πρώτο χρόνο, έτσι αλήθεια να λέγεται, δεν είχαμε έτσι μια καλή απόδοση και είναι αλήθεια εκεί που καθόμουν γύρω μου άκουες έτσι κάποια έτσι λόγια από γοήτες. Ναι. Εντάξει, εγώ πάντα σκέφτομαι έτσι με λογική, σίγουρα δεν μπορώ να ασπαστώ την απογοήτευση. Από τη στιγμή που έβλεπα κάποια χαρακτηριστικά τα οποία έβλεπα ότι είχε η ομάδα, όπως είπα στην αρχή, την ταχύτητα αλλά και την ποιότητα στους νέους παίχτες που έχουν έρθει, και το ότι είναι ακόμα μέσα στα μέσα της προετοιμασίας και το ότι ακόμα δεν έχουν έτσι όλοι οι παίχτες στο ίδιο βαθμό ετοιμότητας αλλά και δεν έχουν παίξει και όλοι, τέλος πάντων, ας πούμε, την βασική που προορίζουν την βασική μαζί. Ναι, είμαι αισιοδόξος και δεν ασπάζομαι τα όποια, τέλος πάντων, ίσως κάποια απογοητευτικά σχόλια του πρώτου ημιχρόνου. Αν και στο δεύτερο ημιχρόνο, η αλήθεια τούτο που σου λέω, τα σχόλια έχουν ανατραπεί. Και εγώ όμως έφυγε νοικοδομημένος από το γήπεδο, γιατί είναι καλύτερα πράγμα στο δεύτερο ημιχρόνο. Μάλιστα. Αντρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί πάντα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι τοποθετήσεις σου, οι απόψεις σου. Εκεί είσαι ένας άνθρωπος ασφαλώς που ξέρει την Ομόνοια και μέσα και απ' έξω και ίσως καλύτερα από τον καθένα. Τώρα μάλλον μόνο απ' έξω δεν ξέρω, γιατί είναι μόνο στην Κερκίδα. Ακολουθώ την ομάδα και μέσα και έξω, δεν μπορώ να μην την ακολουθήσω. Ωραία. Όλες τις παρακολουθώ. Εντάξει, Αντρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Έγινε, γεια σου. Αυτά λοιπόν, κυρίες